αγεμαλόλι, αγεμαλόλι το σφατιό. Σφάτιο, μεγάλε άστι φιώτη, μεγάλε άστι φιώτη, μεγάλε άστι φιώτη. Έφυγε την περίοδο της Επαναστάσεως του Δασκαλογιάννη εκεί γύρω. Ήταν και πήγε στη Μύκονο, αλλά ξοπίστησε, έγινε μαμεθανός, παντρεύτηκε, απέκτησε 4 παιδιά και μάλιστα σε ένα μοναστήρι που διαφεύγει υπάρχει το τρισέγγωνο του Αγίου Μανώλη που είναι καλογριά και είναι 95 χρονών σήμερα. Ήταν ξυλέμπορας στο επάγγελμα και ζούσε από αυτό. Με το που πήγε στη Μύκονο, αλλαξοπίστησε, αλλά μετά επέστρεψε στη χριστιανοσύνη, εξομολογήθηκε και η γυναίκα του το κατέδωσε στον Τούρκο διοικητή ότι ο σύζυγός μου πλέον δεν είναι μαμεθανός, αλλά είναι χριστιανός. Δόθηκε διαταγή να πιαστεί και να οδηγηθεί στον Τούρκο διοικητή. Κατέβαινε με εμπόρευμα από τη Σάμο προς τυχείο, τον πιάσανε, πήγε στον Τούρκο διοικητή, ομολόγησε με παρησία ότι είναι χριστιανός και διάταξε τότε ο Τούρκος διοικητής να τον δέσουν με πέτρες και να τον πετάξουν στη θάλασσα της Χίου. Και έτσι μαρτύρησε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Έτερος και αυτός φακινής καταγωγής, νεαρός στην ηλικία, έφυγε και πήγε στην Οδυσσό, σε ένα μεγάλο κέντρο του ελληνισμού εκείνη την περίοδο, σπούδαζε
Ζει ο πόνος, ήταν αραβωνιασμένος. 28 Αυγούστου του 1811 πήγε σε ένα τοπικό πανηγύρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ή του Ουργολόγου, όπως λέμε. Διαπληκτίστηκε με κάποιους Τούρκους εκεί, οδηγήθηκε στον Τούρκο διοικητή, ομολόγησε και αυτό στην πίστη του και μαρτύρησε και θαύτηκε στην Οδυσσό το 1811 και ο Άγιος Μανώλης το 1792. 15 Μαρτίου του 1792 μαρτύρησε ο Άγιος Μανώλης και 15 Σεπτεμβρίου του 1811 ο Άγιος Ιωάννης. Τους τιμούμε την πρώτη Κυριακή μετά της Παναγίας, ο οποίο είναι ο ναός που έχετε ήδη δει, είναι από τους πρώτους ναούς των Αγίων μας Πανελλήνια. Τώρα βρίσκονται σε όλη την Κρήτη και στην Ελλάδα εικονοστάσια, εικόνες που τιμώνε τους Αγίους μας.